Ωραία, για πάμε λίγο να δούμε τώρα ένα βίντεο το οποίο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο κινείται η φωτιά. Είναι ένα βίντεο επιτάχυνσης, να το δω. Βλέπουμε λοιπόν τους πρόποδες της Πάρνηθας. Δείτε τώρα το χρόνο. Είπα, είναι ένα βίντεο με τον χρόνο σε επιτάχυνση. Θα δείτε στο time-lapse, όπως λένε οι Βρετανοί, θα δείτε εδώ με ποιο τρόπο. Αυτό είναι ένα αέριο μέσο το οποίο κάνει τη ρήψη. Μέσα σε 10 λεπτά πώς εξελίσσεται το μέτωπο. Γίνεται άλλη μια ρήψη. Σε 10 λεπτά θα δείτε πώς φουντώνει. 10 λεπτά περνάνε. Εδώ καταγράφονται τα ελικόπτερα τα οποία κάνουν τις ρήψεις και δείτε εδώ πώς φουντώνει η στήλη καπνού, η οποία γίνεται τεράστια, πολλαπλασιάζεται και πόσο αυξάνεται από τους στροβιλισμούς του αέρα, πώς ανοίγει απειλή. Να και οι φλόγες. Και όλα αυτά μέσα σε 10 λεπτά. Για να έχουμε και εικόνα της δυσκολίας. Κανείς δεν υποτιμά τις δυσκολίες, κανείς δεν υποτιμά τα εμπόδια. Ωστόσο, αυτή εδώ η εικόνα είναι ενδεικτική της καταστροφής των τελευταίων ημερών. Λοιπόν, θα πάω στον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, τον οποίο θα ζητήσω κιόλας και βοήθεια να μας εξηγήσει τι ακριβώς βλέπουμε. Είναι εντεταλμένος ερευνητής. Τι ακριβώς βλέπουμε και να τον ρωτήσω. Καλημέρα σας, κύριε Γιάνναρε. Καλημέρα, κύριε Παγάνη. Αυτό που είδαμε σε time-lapse, δηλαδή με την επτάχυνση χρόνου, το οποίο το έχουμε πάλι και το παρακολουθούμε, δείχνει πώς μέσα σε λίγα λεπτά μία φωτιά, δεν λέω ότι δεν είναι απειλητική στην έναρξή της, είναι, αλλά πώς ένα μέτωπο μετατρέπεται σε καταστροφή μέσα σε λίγα λεπτά, με τους στροβιλισμούς, με τις καιρικές συνθήκες, αλλά και με τη βλάστηση και τη μορφολογία του εδάφους. Σωστά? Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε σε αυτό το βίντεο, αλλά και είδαμε και σε άλλα χαρακτηριστικά βίντεο που υπάρχουν από την πυρκαγιά, είναι η ακραία συμπεριφορά που εμφάνισε κατά διαστήματα. Βλέπουμε ότι η τοπογραφία παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς εξαπλώθηκε η φωτιά. Η φωτιά συμπεριφέρεται γενικά ως οπισθοδρομούσα, δηλαδή παρότι φυσάνε βορειοανατολική άνεμη, αυτή εξαπλώνεται προς τα πάνω, σκαρφαλώνοντας την Πάρνηθα, δηλαδή αντίθετα στη φορά των ανέμων. Αυτό συμβαίνει διότι παίζει η τοπογραφία αυτή τη στιγμή τον κυρίαρχο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο εξαπλώνεται και συμπεριφέρεται η φωτιά. Το είδαμε και αργότερα το απόγευμα, οπότε και η φωτιά μπήκε πλέον μέσα σε μία χαράδρα και εκεί πέρα πλέον εξεράγει, όπως λέμε, δημιουργώντας και αυτό το πυρομέφωσε, έστω και παροδικά, και αναπτύσσοντας αυτή την ακραία συμπεριφορά. Πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Πάντως, αυτό το φαινόμενο της οπισθοδρομούσας φωτιάς που μας περιγράφετε δεν είναι καινούριο, σωστά? Είναι όμως λεπτομερής η ανάλυση του πλέον. Ακριβώς. Κάθε φωτιά κινείται προς τα πίσω, στην ουρά της δηλαδή, αντίθετα στη φορά του ανέμου. Γενικά, όταν αυτό συμβαίνει σε επίπεδο έδαφος, κινείται με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα στην ουρά, όπως καταλαβαίνετε. Ωστόσο, στην περίπτωση της Πάρνηθας και λόγω της έντονης τοπογραφίας των πολύ έντονων κλίσεων, ο ρυθμός εξάπλωσης στην ουρά είναι μεγαλύτερος. Δημιουργούνται πλέον αλληλεπιδράσεις της φωτιάς με την τοπογραφία και αυτό οδηγεί δυστυχώς στα καταστροφικά αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε. Και αυτό επίσης υπογραμμίζει και την ανάγκη να υπάρχει ουσιαστική ανάλυση επιστημονικά τεκμηριωμένη των δασικών πυρκαγιών για να μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε καλύτερα. Αυτό που λέμε μικροκλίμα στην πυρκαγιά είναι υπέρτερο των καιρικών συνθήκων? Μιλάμε καταρχήν για μικρομετεωρολογικές συνθήκες. Αυτό είναι ο σωστός όρος με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι, είναι δυνατόν η φωτιά να δημιουργεί το δικό της καιρό, να επιτροποποιεί σε τέτοιο βαθμό τις μικρομετεωρολογικές συνθήκες, ώστε να μην παίζει τόσο μεγάλο ρόλο οι συνοπτικοί μετεωρολογικοί συνθήκες, δηλαδή που επικρατούν σε μεγαλύτερη κλίμακα. Μάλιστα. Να κάνω άλλη μια ερώτηση. Αυτό που παρακολουθούμε και πραγματικά προκαλεί δέος μέσα σε αυτή την επιτάχυνση του χρόνου στο συγκεκριμένο βίντεο, είναι κάτι το οποίο εσείς μπορείτε να το δείτε και να φτιάξετε ένα σενάριο στην έκρηξη, στην έναρξη μιας πυρκαγιάς, αν λάβετε βεβαίως ως δεδομένες τις καιρικές συνθήκες, να φτιάξετε ένα σενάριο με την πορεία, για παράδειγμα, της πυρκαγιάς?
Βεβαίως, είναι κάτι το οποίο επισημαίνουμε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιστημονικά εργαλεία. Από τη μία πλευρά, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει το προγνωστικό μοντέλο Iris, το οποίο είναι ένα συζευγμένο μοντέλο φωτιάς ατμόσφαιρας. Άρα, μπορεί να λάβει υπόψη του τέτοιου είδους φαινόμενα και μπορεί να κάνει πρόγνωση για την εξάπλωση και τη συμπεριφορά. Και από την άλλη, εάν υπάρχει μια εξειδικευμένη ομάδα η οποία αναλύει δραστικές πυρκαγιές, μπορεί με βάση τα στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα και τις προγνώσεις, αναλαμβάνοντας υπόψη τοπογραφία, δασικά καύσιμα και μετεωρολογία, να μπορέσει να κάνει μια πρόγνωση για το πώς αναμένεται να εξαπλωθεί και να συμπεριφερθεί η φωτιά. Επομένως, να μπορέσει να εντοπίσει σημεία στα οποία μπορούμε με καλύτερο, ασφαλέστερο και αποδοτικότερο τρόπο να παίξουμε άμυνα με τη φωτιά και να την περιορίσουμε. Επομένως, κύριε Γιάννα, αυτό μπορεί να γίνει σε επίκαιρο χρόνο, δηλαδή πριν να προκληθεί να πάρει διαστάσεις μεγάλες μια πυρκαγιά σε ένα μέτωπο, σωστά. Θα σας αναφέρω ότι στην Πορτογαλία υπάρχει τέτοια εξειδικευμένη ομάδα για ενεργές δασικές πυρκαγιές, η οποία συλλέγει τα στοιχεία και με βάση αυτά προχωράει σε πρόγνωση για το πώς αναμένεται να εξαπλωθεί φωτιά. Επομένως, δεν μπορεί να γίνει σε πραγματικό χρόνο. Και πρέπει να γίνει, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει πλέον να αλλάξουμε και να διαχειριζόμαστε τις δασικές πυρκαγιές. Μάλιστα. Και φαντάζομαι κανείς από τους επιστήμονες, από τους συναδέλφους σας, δεν θα έχει αντίρρηση να το συμβουλευτεί το πυροσβεστικό σώμα σε αντίστοιχη περίπτωση. Δηλαδή να είσαστε σε ένα τραπέζι και να συζητάτε και να ανταλλάσσετε δεδομένα. Και αν δεν χρειάζεται τώρα στο 2023 να είστε σε τραπέζι, μπορείτε ενδεχομένως να το κάνετε μέσω Skype. Να κάνετε μια σύνδεση που θα μπορείτε να μιλάτε εξ αποστάσεως. Σωστά. Κύριε Παγάνη, είναι αυτό για το οποίο φωνάζουμε και αυτό το οποίο λέμε, ότι η επιστημονική κοινότητα της χώρας, όχι μόνο το Εθνικό Αστεροσκοπείο, αλλά πάρα πολλοί επιστημονικοί φορείς, έχουμε γνώση, έχουμε εργαλεία, έχουμε υπηρεσίες, τις οποίες μπορούμε άμεσα να προσφέρουμε στην υπηρεσία της πολιτείας και, όπως λέτε, καθήμενοι στο ίδιο τραπέζι, να μπορέσουμε να δώσουμε έναν καλύτερο τρόπο για να διαχειριζόμαστε πλέον τις δασικές πυρκαγιές. Αυτό νομίζω ότι πλέον αποτελεί επιτακτική ανάγκη και θα πρέπει να σταματήσουμε απλά να το συζητάμε. Ναι. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα στην υλοποίησή του. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και θα έλεγα επίσης ενδεχομένως να χρειάζεται και να αλλάξουμε και την αντίληψη που έχουμε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστροφές. Ας δούμε με έναν διαφορετικό τρόπο την τεχνολογία και την επιστήμη, ας τη δούμε ως σύμμαχο. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι βρισκόμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον κλιματικών αλλαγών. Να χρειάζεται ένας ολικός επανασχεδιασμός, όπως λέω, και αυτός ο ολικός επανασχεδιασμός προϋποθέτει ουσιαστική συνεργασία μεταξύ της πολιτείας, των επιχειρησιακών φορέων, αλλά και των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων. Και αυτό αποτελεί προτεραιότητα και έχει να κάνει επίσης με το να υποστηρίξουμε καλύτερα το δύσκολο έργο το οποίο επιτελεί επίσης το πυροσβεστικό σώμα. Είναι άδικο και για τις προσπάθειες που καταβάλουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πυροσβέστες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή επιστημονική γνώση, υπάρχουν εργαλεία, θα έπρεπε να υποστηρίζονται πολύ καλύτερα στο δύσκολο αυτό το έργο. Μάλιστα. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γιάννα, υπάρχει δυνατότητα για επίβλεψη, δορυφορική, συνολική επίβλεψη τουλάχιστον των δασικών όγκων, αναφέρομαι στο κομμάτι της πρόληψης, πριν να δούμε, για παράδειγμα, την πυρκαγιά να καταστρέφει, όπως βλέπουμε σε αυτό το εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει την πορεία, την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Πάρνηθα μέσα σε 30 λεπτά. Μπορούμε να έχουμε εικόνα του πριν, δηλαδή να έχουμε εικόνα με την έναρξη ή δευτερόλεπτα ή λεπτά πριν, μετά την έναρξη της πυρκαγιάς? Υπάρχουν τα μέσα, ναι, μπορεί να γίνει αυτό. Είναι ακριβή η τεχνολογία αυτή, κύριε Γιάννα, ρε. Νομίζω ότι δεν είναι. Πλέον είμαστε σε μια κατάσταση, σε μια περίοδο στην οποία μιλάμε για εφικτές λύσεις, οικονομικά εφικτές λύσεις. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε και γενικότερα υπάρχει δυνατότητα πλέον να επιτηρούμε καλύτερα. Μάλιστα. Όλα τα φυσικά οικοσυστήματα της χώρας και με τη χρήση δικτύων αυτόματων υδρολογικών σταθμών, ούτως ώστε να μπορούμε να βλέπουμε πότε τα δάση μας, πότε το φυσικό μας περιβάλλον έρχεται σε εκείνη την κατάσταση, την έφλεκτη, όπου αν υπάρχει φωτιά, μπορεί να υπάρξει και δασική πυρκαγιά. Είμαστε πλέον στο 2023. Θεωρώ αδιανόητο να συζητάμε αν αυτό μπορεί να γίνει ή όχι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι λύσεις. Δεν είναι τόσο μεγάλο το κόστος όσο αν βρισκόμασταν στο 2007, στο 2009. Έχουμε, όπως είπατε, 2023. Θα μπορούσαμε λοιπόν με συνεργασία και με διαφορετική αντίληψη ενδεχομένως να έχουμε καλύτερη επίβλεψη και καλύτερη εικόνα των πραγμάτων. Θέλετε κάτι άλλο να μας πείτε? Θεωρώ πολύ χρήσιμη τη συζήτησή μας. Θέλετε κάτι άλλο να μας πείτε? Κοιτάξτε, νομίζω το ουσιαστικό θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον δεν βρισκόμαστε στο μη περαιτέρω. Έχουμε ξεπεράσει αυτό το σημείο. Αυτό που επαναλαμβάνω τις τελευταίες ημέρες είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να συζητάμε για το πρόβλημα και θα πρέπει άμεσα να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να δούμε ποιες είναι οι λύσεις και κάθε μια επιστημονική κοινότητα τι έχει να προσφέρει. Γιατί μιλάμε επίσης για ένα υψηλά διεπιστημονικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η δασολογία, δεν είναι μόνο η μετεωρολογία. Θα πρέπει να δούμε, για παράδειγμα, και την ψυχολογία για τους εμπρησμούς από αμέλεια. Υπάρχουν πολλά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Αντί να συζητάμε ότι πρέπει να κάνουμε πολλά, θα πρέπει να ξεκινήσουμε να τα κάνουμε πλέον.
Έχετε δίκιο και πάντως να μην τα συζητάμε 23 και 24 Αυγούστου. Ας τα συζητήσουμε για μια φορά λίγο νωρίτερα και ας οργανωθούμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, γιατί αυτά είναι βέβαιον ότι θα έρχονται με πολύ μεγάλη συχνότητα από εδώ και μπρος αυτά τα φαινόμενα και αυτές οι καταστροφές. Να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που κάναμε. Να ρωτήσω πριν σας αφήσω, εάν έχετε σενάριο για τη σημερινή ημέρα, κυρίως για την Πάρνηθα. Ρωτάω αν υπάρχει αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπαμε όλο το βράδυ μια πύρινη γραμμή. Ξεκινάει από τις Πρόποδες, πάει πάνω, ψηλά. Έχει σταλεί και ένα μήνυμα ετοιμότητας για τους καθήκους των Θρακομακεδόνων. Έχετε κάποια πληροφορία, κάποια εικόνα? Κοιτάξτε, να... και σήμερα είναι δύσκολη μέρα. Και σήμερα, με βάση τα δικά μας στοιχεία, είναι στην ύψιστη επικινδυνότητα η περιοχή της Αττικής αλλά και της Πάρνηθας. Θα έχουμε και πάλι ενισχυμένους ανέμους 5 με 6 μποφόρ. Όπως είχε επισημάνει και χθες, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, επειδή είναι δύσβατες οι περιοχές και υπάρχουν αρκετές χαράδρες. Σε οποιαδήποτε τυχόν εστία παραμένει ενεργή μέσα σε χαράδρες. Αυτό δυστυχώς συνέβη και χθες το βράδυ, διότι λόγω της επίδραση φωτιάς με το έντονο ανάγλυφο μπορούμε να έχουμε αυτές τις αναζωπηρώσεις δυστυχώς. Και καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί μέσα στη Χαράδρα υπήρχαν δυσκολίες να προσεγγίσουν τα μέλη των πεζοπόρων τμήματων. Ήταν σχεδόν ακατόρθωτο χθες εκεί στο Εθνικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, χρειάζεται πάρα πολύ προσεκτική διαχείριση και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Και να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που κάναμε και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Αμέσως τώρα να...